Αγάπες μου, καλό βράδυ. Σήμερα σας υπόσχομαι να περάσουμε όχι απλώς καλά, αλλά υπέροχα. Την κυρία που φιλοξενώ, οι περισσότεροι από εσάς την έχετε κοντά σας στο μαξιλάρι σας και έχετε κοιμηθεί, άντρες και γυναίκες, αγκαλιά μαζί της. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα η οποία ανήκει σε πάρα πολλούς από εμάς, τη λατρεύουμε πάρα πολύ από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Είναι μεγάλη μου τιμή σήμερα να είναι απέναντί μου η διάσημη συγγραφέας, η κυρία Χρυσιείδα Δημουλίδου. Χρυσιείδα μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Έτσι πως το έπες, Βρενανά μου, ο κόσμος σοκαρίστηκε λιγάκι που έχει κινηθεί οι πάντες δίπλα της. Είπα ποια κάτι, είπα κάτι, κάτι λάθος όμως. Όχι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Αλλά μέχρι να δουν τι, περί τίνος πρόκειται, λίγο σοκαρίστηκαμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα που να μην έχει κοιμηθεί εκείνος ή εκείνη αγκαλιά με βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου. Πόσες χιλιάδες έχεις πουλήσει βιβλία? Σε σύνολο αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι γίνεται. Σίγουρα έχει περάσει το 1 εκατομμύριο. Από όλα τα βιβλία μου, ακριβώς δεν ξέρω γιατί έχω ένα πρόβλημα με τον πρώην εκδοτικό μου οίκο που δεν ενημερώνομαι από το 2009 για τις πωλήσεις των βιβλίων μου. Α, και άρα δεν γνωρίζω να σου πω ένα ακριβές ποσό, αριθμό. Άρα να πούμε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σίγουρα και παραπάνω, έχουν πολύ διαβάσει παραπάνω τα βιβλία σου. Και αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι έχεις διακριθεί με βραβεία τα οποία... Δεν ξέρω στα αλήθεια πώς νιώθεις όταν έχεις όλες αυτές τις διακρίσεις. Αν εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει, καθώς βιβλία σου έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου. Όχι σε πάρα πολλές. Έχει πώς μεταφραστεί, ας πούμε, το Σταυροδρόμι των Ψυχών αγγλικά, βραζιλιάνικα, τσέχικα. Τώρα μεταφράζεται το τελευταίο μου το βιβλίο. Το τελευταίο, το Κελάρι της Ντροπής. Ναι, στα τούρκικα και θα ακολουθήσει στα αγγλικά. Επίσης και ο Λύκος της Μοναξιάς στα τούρκικα. Αυτά είναι, αυτές είναι οι μεταφράσεις που έχουν γίνει. Τι λίγες που είναι. Λίγες. Συγγνώμη. Εντάξει, εσύ εύχομαι να μεταφραστούν σε 200 γλώσσες του κόσμου. Μακάρι να πάνε καλά. Αλλά επειδή είναι μέρες που κοντεύουμε στις γιορτές, θέλω να σου πω ότι σήμερα κάνεις ένα πολύ σημαντικό δώρο. Και το λέω σημαντικό γιατί μότο της ζωής σου είναι ότι σπίτι χωρίς βιβλία, σπίτι χωρίς παράθυρο. Όχι, είναι. Σπίτι χωρίς βιβλία, δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Χωρίς παράθυρο, παράθυρα. Λοιπόν, αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο μετά, αφού δώσουμε σήμερα τη δυνατότητα. Κάνουμε μια προθέτηση θέλουμε σήμερα να για δώσουμε τις γιορτές. Για τις γιορτές. Λοιπόν, το Κελάρι της Ντροπής, της Χρυσιείδας Δημουλίδου. Είναι το τελευταίο που βιβλίο που εκδόθηκε το Μάιο του 2014 και αφορά την κακοποιημένη γυναίκα. Θα δωροθετήσουμε λοιπόν 2 βιβλία, σε όποιους πάρουν τηλέφωνο πρώτοι. Και θα τους το δώσω όλη μου τη χαρά. Λοιπόν, να πω εγώ τον αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να μας καλείτε, διότι το Κελάρι της Ντροπής, ένα βιβλίο το οποίο σε λίγο μεταφράζεται και στα τουρκικά. Ήδη μεταφράζεται. Ναι, ναι, έχουμε υπογράψει τα συμβόλαια. Ναι. Λοιπόν, για τους 2 πρώτους που θα τηλεφωνήσετε στον αριθμό που βλέπετε στη βάση της οθόνης και είναι το 211-18-60-600, θα έχετε 2 βιβλία. Ένας και ένας που θα τηλεφωνήσει, το Κελάρι της Ντροπής, για 2 τυχερούς που θα καλέσουν στον αριθμό τηλεφώνου. Λοιπόν, 2 παιδάκια, πάλι 2 που θα τηλεφωνήσετε, στον αριθμό που βλέπετε το 211-18-60-600, θα έχετε τα παιδικά παραμύθια της Χρυσιείδας Δημουλίδου, ένα ευτυχισμένο βασίλειο, η επίθεση της Φίκας, εξαιρετική εικονογράφηση του Νέστορα Ξουρή. Θέλω να πω κάτι, επειδή είναι νύχτα, αλλά ξέρω το πρόγραμμά σου είναι πάρα πολύ φορτωμένο, δεν βγαίνει συχνά, όχι, δεν πηγαίνει σε εκπομπές, όχι, δεν, όχι, όχι. Δεν συνηθίζεις να εκτίθεσαι γενικότερα. Και είναι μεγάλη το σταμάτησα λιγάκι γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Παρερμηνεύονται λόγια μου. Έχουν παρουσιάσει δημοσιογράφοι με ένα πολύ πολύ... Έχουν κακό τρόπο στο κοινό, το οποίο δεν με γνωρίζει βέβαια τι άνθρωπος είμαι, και δίνω την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος μάλλον είναι κακός και αρνητικός παρά καλός και θετικός. Και επειδή με έχει στεναχωρήσει όλη αυτή η ιστορία, σταμάτησα τις συνεντεύξεις, αλλά ειδικά για σένα και για 2-3 άλλους συναδέλφους σου, πάντα τους έχω, είναι η εξαίρεση, γιατί πάντα υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα. Και όταν με πήρε η βοηθός σου, η Ανίτα, και μου είπε: κυρία Δημουλίδου, σας θέλει η κυρία Νανόγλα, με όλη μου τη χαρά, ειδικά για αυτή τη γυναίκα, γιατί σε εκτιμώ και το ξέρεις αυτό και σε θεωρώ επαγγελματία και πολύ καλή δημοσιογράφο.
Τι να πω εγώ, παρά θέλω να μου πεις εσύ τώρα. Λοιπόν, Χρυσίδα, αυτό το οποίο σε έχει στεναχωρήσει και έχεις αποφασίσει επιλεκτικά, γιατί ξέρω ότι αγαπάς πολύ την Ελένη τη Μενεγάκη. Πάρα πολύ. Τι σ' αρέσει στην Ελένη τη Μενεγάκη? Έχετε κάτι κοινό εσείς οι δύο. Είστε διακριτικές. Δεν φέρνετε ποτέ τον καλεσμένο σας σε δύσκολη θέση. Είστε και οι δυο και ωραίες γυναίκες και είναι ευχάριστο όλο το κλίμα. Έχετε μια θετική ενέργεια. Και την Ελένη την εκτιμώ πάρα πολύ. Ουδέποτε με έφερε σε δύσκολη θέση. Περνάω ευχάριστα μαζί της στις συνεντεύξεις. Είναι τόσο προσιτή, σε πλησιάζει. Είναι ένας πολύ, πολύ ωραίος και γλυκός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν μερικοί έχουν άσχημη γνώμη, αλλά όσοι την έχουν να την αναιρέσουν, γιατί μιλάμε για μοναδικό άνθρωπο, όπως και σένα σε εκτιμώ. Δεν θα μιλήσω για άλλους συναδέλφους. Υπάρχουν συνάδελφοι σας, οι οποίοι με καλούν χρόνια πολλά και δεν πάω, γιατί δεν έχω καλή γνώμη για αυτούς. Νιώθω ότι θα με φέρουν σε δύσκολη θέση. Νιώθω, δεν θα πω ποτέ ονόματα, βέβαια, δεν προσβάλλω ποτέ κανέναν, δεν βγαίνω δημόσια να τα πω, αλλά αυτούς τουλάχιστον που εκτιμώ εγώ, θα το πω ποιοι είναι. Χρυσίδα μου, θέλω να μου πεις, εφόσον ξεκαθάρισες την θέση σου και εγώ πραγματικά πιστεύω, γιατί την έχω παρακολουθεί στην πορεία της, ότι και η Ελένη Μενεγάκη είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάνει αυτή την ιστορία. Είναι μια κατηγορία από μόνη της και εγώ όταν έχω φιλοξενηθεί έχω νιώσει πάρα πολύ άνετα στο πλατό της εκπομπής της. Η Ελένη είναι ένα ταλαντούχο παιδί, το οποίο έχει δουλέψει όμως πάρα πολύ σκληρά. Όπως και εσύ βέβαια, αλλά η Ελένη στις επάλξεις, χρόνια τώρα, καθημερινά, με εγκυμοσύνες, με όλα αυτά που έχει περάσει, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της δεν έδινε δικαιώματα. Αυτή την ψυχραιμία της, τη διαχείριση της ζωής της με αυτόν τον τόσο ψυχραιμό τρόπο, αυτό είναι που την έχει κάνει αξιοθαύμαστη. Ενώ ταυτόχρονα μοιράστηκε τις προσωπικές όλα, στιγμές, αλλά πολύ με αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια δηλαδή, όμως. Από το γάμο της, τις εγκυμοσύνες της, τα παιδιά τα οποία έφερε στον κόσμο. Αλλά ποτέ δεν έκανε υπερβολές. Όχι ποτέ. Πάντα διακριτική, πάντα επαγγελματίας, πάντα στις επάλξεις. Θαυμάζω τους επαγγελματίες, θαυμάζω τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν και τους αρέσει να δουλεύουν. Δεν μπορώ. Τους ανθρώπους που θέλουν να στηρίζονται σε άλλα μέσα για να προβάλλονται εδώ. Αν θέλεις να πας μπροστά όπως και εγώ, πρέπει να δουλέψεις. Δεν είναι μόνο ο παράγοντας τύχη ή ευκαιρίες. Θέλει δουλειά, δουλειά, πολλή δουλειά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μία συγγραφέα τώρα, για σένα, όπου ξεκίνησες αεροσυνοδός ήσουν, έτσι. Πρώην, ναι, πρώην. Ναι. Δούλευα στην Ολυμπιακή 25 χρόνια, αυτά είναι γνωστά. Κάποια στιγμή, περίπου 4 χρόνια περίπου πριν φύγω από την Ολυμπιακή, εκδηλώθηκε η ανάγκη μου να εκφραστώ μέσα από τη συγγραφή. Βέβαια, δεν είχα, όταν ξεκίνησα, δεν σκέφτηκα καν ότι θα εκδοθεί αυτό που έγραφα. Το έγραφα για μένα. Κάποια στιγμή όμως έφτασε σημείο να εκδοθεί και πήγε πολύ καλά. Και εκεί ξεκίνησε. Άθελά μου έγινε, ειλικρινά, μιλάω ειλικρινέστατα. Εγώ στη ζωή μου έγινα δύο πράγματα που ποτέ δεν ονειρεύτηκα και ποτέ δεν επεδίωξα. Είναι αεροσυνοδός και συγγραφέας. Άλλα ήταν τα όνειρά μου. Ποια ήτανε? Είχα άλλα όνειρα, άλλα ήθελα. Π.χ. ήθελα να σπουδάσω, αλλά δεν υπήρχε οικονομική ευχέρεια εκ μέρους των γονιών μου να με στείλουν σε πανεπιστήμιο, να πληρώνουν ενίκια, να με συντήρουν. Εγώ στα 18 μου ήδη ήμουν στην Ολυμπιακή. Έπρεπε να δουλέψω. Δηλαδή, Χρυσίδα μου, είσαι από μια οικογένεια η οποία... Φτωχή. Φτωχή, βεβαίως, μεσοαστική φτωχή. Στις Σέρες γεννήθηκα και μεγάλωσα. Οι γονείς μου είχαν τα προστοζήν, αυτό που λέμε τσίμα-τσίμα φτάνουν, ναι, κάποια πράγματα, αλλά πάρα αυτά. Και εμένα και τον αδελφό μου. Τον αδελφό μου τον φροντίσανε κάπως περισσότερο, έχει τελειώσει μια σχολή. Πήγε σε μια σχολή αυτός, κάπως τελείωσε. Μεγαλύτερος αδελφός. Μικρότερος είναι ο Γιώργος. Τον βοηθήσαν πιο πολύ. Έφυγα, ναι, εγώ το πιο μεγάλο βάρος, το κορίτσι, το πρώτο βάρος. Βρήκα δουλειά, μετά περισσεύανε χρήματα. Το κορίτσι, έτσι. Όχι βάρος υπό την έννοια βάρος. Δύο παιδιά, δύο παιδιά. Ναι. Όταν έχεις δύο παιδιά και το ένα φεύγει και πλέον οικονομικά είναι εξάρτητο, ελαφραίνει η οικογένεια. Άρα εγώ που έφυγα σαν κορίτσι πρώτη και βρήκα δουλειά, αυτά τα χρήματα τα επενδύσανε στον αδελφό μου. Γι' αυτό μπορέσαν και τον σπουδάσανε. Εσύ λοιπόν έγινες αεροσυνοδός από ανάγκη, δηλαδή... Ναι. Από ανάγκη, ναι, για να δουλέψεις, ναι, για να βγάλεις τα προστοζήν. Κάθισα και σκέφτηκα, βάσει των προσόντων που είχα, εφόσον δεν είχα, ναι, κάνει σπουδές, ποια είναι η δουλειά που θα μπορώ να δουλέψω και να μην χρειάζονται πτυχία. Εκείνη την εποχή δεν χρειαζόταν πτυχίο να γίνεις αεροσυνοδός, δύο γλώσσες να μίλαγες. Και να έχεις τελειώσει το τότε εξετάξιο γυμνάσιο, ήσουν οκ, okay, αν έχεις και μια σχετική εμφάνιση. Και να έχεις μια εμφάνιση, γιατί είσαι πολύ ωραία γυναίκα. Όχι και πολύ. Δεν θεωρούσα ότι όλοι οι αεροσυνοδοί ήμασταν ωραίες. Υπήρχαν βέβαια οι καλονές, αλλά ήταν...
μέτριες κοπέλες, τουλάχιστον στην εποχή μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρξαν οι καλονές. Ίσως παλαιότερα, επί εποχή Ωνάση. Τότε ναι, ήταν πολύ επιλεκτικά. Η εποχή εμείς, του Ωνάση ήταν όταν μια μπήκα εγώ, σπουδαία εποχή. Ήδη είχε φύγει από τον Ωνάση η εταιρεία, ναι. Ήταν πλέον ανήκει στο δημόσιο και πλέον ξέρεις όταν μπαίνουν τα πράγματα στο δημόσιο γίνονται πιο χαλαρά. Ήταν πιο εύκολο, πιο χαλαρά. Επί Ωνάση ήταν αυστηρά τα πράγματα. Χρυσίδα, πόσα ταξίδια, πόσα μίλια έχεις κάνει. Α, δεν, αυτό είναι αμέτρητα, ναι. Υπήρχε κάποια στιγμή που κινδύνεψες? Όχι, δεν θα έλεγα ότι κινδύνεψε. Υπήρξαν βέβαια δυσκολίες, τεχνικές βλάβες πάνω από τον Ατλαντικό, θυμάμαι. Να σταματήσουν κινητήρες. Ένας από τους κινητήρες, όχι, για να σταματήσουν. Γιατί όλοι. Γιατί αν σταματήσει ή να εκδηλωθεί καπνός από φούρνο που κάτι κάηκε μέσα, όχι να αρπάξει φωτιά το αεροπλάνο, ή σε ώρα απογείωσης να μπουν πουλιά στους κινητήρες και να αναγκαστούμε αυτό. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, γιατί κινδυνεύει να πέσει το αεροπλάνο, να πάθει απώλεια στήριξης. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μπορούν να σε συμβούν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πορείας σαν αεροσυνοδός, αλλά εμένα δεν μου τύχε τίποτα. Και πόσα χρόνια μένεις ως αεροσυνοδός? Είναι τουλάχιστον στην εποχή μου, ήταν 25, διότι σε εμάς ο ένας χρόνος, λόγω της βαρύτητος του επαγγέλματος, μετρούσε για 1,5 χρόνο, οπότε στην ουσία ήταν 35, βγαίνουν όλα μαζί. Το μισό χρόνο τον βάλαμε επιπλέον στα 25 πόσο βγαίνει, οπότε βγήκα με πλήρη σύνταξη. Και βγαίνεις λοιπόν, παίρνεις τη σύνταξή σου από την Ολυμπιακή. Παίρνω τη σύνταξη με την Ολυμπιακή και παράλληλα συνεχίζω το γράψιμο. Αλλά ναι. Μέχρι τότε τα πρώτα μου 4 βιβλία που γράφτηκαν τον καιρό που ήμουν αεροσυνοδός, θα έλεγα ήταν πιο light, πιο λιτά, πιο εύπεπτα να το πω. Με το που φεύγω από την Ολυμπιακή και έχω πλέον όλο το δυναμικό της ενέργειάς μου μέσα μου και δεν το καταναλώνω με την εργασία μου σαν αεροσυνοδός, πέφτω με τα μούτρα και βγαίνει τότε το πρώτο βιβλίο το οποίο γράφτηκε και η πρώτη καλή κριτική για μένα, «Η γυναίκα της Σοφίτας». Ήταν το πρώτο βιβλίο που πήρα από κριτική και με ενθάρρυνε ότι ναι, η Δημουλίδου παρουσιάζει δείγματα καλής γραφής. Σε επηρεάζουν οι κριτικές? Όχι πλέον. Τότε ήμουν πρωτάκι. Ήταν καλό να ακούς κάτι τέτοιο, γιατί εγώ θεωρούσα ότι δεν κάνω τίποτα. Καταρχήν δεν είπα μέχρι τότε ότι ήμουν συγγραφέας. Έλεγα ότι είμαι αεροσυνοδός. Δεν θεωρούσα ότι έκανα κάτι σπουδαίο επειδή βγήκαν 4 βιβλία. Από τη Σοφίτα όμως και μετά τη γυναίκα της Σοφίτας και μετά και ιδίως με τα δάκρυα του Θεού το 2005 που έκανε το μπαμ το μεγάλο, εκεί είπα πλέον ότι είμαι συγγραφέας. Μέχρι τότε δεν το έλεγα. Πες μου κάτι. Όταν μπαίνεις σε φάση γραψίματος, ναι. Γίνεται, πες μου, θέλω να μου πεις... Χάνομαι. Ναι, φεύγω. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, δηλαδή, πώς μπαίνεις σε αυτό το κομμάτι όπου δεν μπορεί όλες οι ιστορίες που έχουν πικάρει σε πωλήσεις να είναι μόνο βιωματικές. Όχι, δεν είναι γίνεται. Βιωματικό τίποτε. Όλα είναι μυθοπλασίες. Τίποτα δεν είναι βιωματικό. Εκτός από ένα βιβλίο που βασίζεται κάπου σε κάποια πραγματικά γεγονότα, το δεύτερο βιβλίο μου το «Όταν το χιόνι χόρεψε με τη φωτιά», όλα τα άλλα είναι μυθοπλασία.